κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να λάβει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος ασφαλείας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων με την ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα της ασφάλειας και της φύλαξής τους, καθώς και με την επιμόρφωση του φυλακτικού προσωπικού και όλων των εργαζομένων σε αυτούς, απίφθινε σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε με αφορμή την πρόσφατη ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων και Αρχαιότητας στην Ολυμπία, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα. Παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις από το Σύλλογο και όλα τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν αντιμετωπίστηκε η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών πολιτισμού, όπως επεσήμανε η κυρία Κουτσούμπα, τονίζοντας πως ολόκληρη η αρχαιολογική υπηρεσία το 2011 πήρε 12 εκατομμύρια ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό. Με την εφεδρεία χάθηκε το 10% των εργαζομένων στον πολιτισμό, ενώ ο νέος εφαρμοστικός νόμος προβλέπει επιπλέον περικοπές από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει έλλειψη και σε φυλακτικό προσωπικό και σε άλλου είδους προσωπικό. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, ή αν δεν το γνωρίζετε, σας το λέω τώρα, ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και άλλοι σύλλογοι του Υπουργείου Πολιτισμού αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα αυτό το θέμα. Ποτέ δεν μίλησαν με νούμερα. Πάντα μιλούσαν γενικά για υποστελέχωση, γιατί δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες μας λείπουν τόσοι. Είναι σαν να λες, ελάτε, σας περιμένουμε. Απ' τη μία και απ' την άλλη, ποτέ δεν πρέπει να βγαίνεις και να λες, όπως έγινε από την πολιτική ηγεσία, να υπερηφανεύεσαι ότι έκοψες το 35% των κονδυλίων στον πολιτισμό. Όταν το κάνεις αυτό, δεν συνειδητοποιείς ότι μπορεί να δίνεις τα ηχέγγυα στην Task Force και στην Τρόικα, αλλά στην πραγματικότητα αφήνεις τους χώρους αφύλακτους. Προσωπική μου γνώμη, και νομίζω ότι προκύπτει και από τη διεθνή εμπειρία σε αυτές τις καταστάσεις, είναι ότι ευρήματα από μουσεία, καταλογραφημένα και φωτογραφημένα, δεν φεύγουν αν δεν υπάρχει παραγγελία, αν δεν υπάρχει παραγγελιοδότης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην πραγματικότητα το βασικό, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η εικόνα της χώρας μας και αυτό είναι ζήτημα των κυβερνήσεων, η εικόνα της χώρας μας προς το εξωτερικό. Όταν παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας η οποία καταραίει, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο, η οποία θέλει να διαλύσει το δημόσιο της τομέα, οφείλεις να καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα δίνεις, ανοίγεις την όρεξη στον οποιονδήποτε ιδιώτη συλλέκτη να παραγγείλει αρχαία από τα μουσεία της Ελλάδας. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο διαλύθηκαν τα μουσεία της Βαγδάτης, τα μουσεία της Καμπούλ και πάρα πολλά μουσεία σε περιοχές του πλανήτη που υπήρχαν είτε κρίσεις είτε πόλεμοι. Αυτό το πράγμα οφείλαμε όλοι μας να το διαφυλάξουμε. Και η πολιτική ηγεσία πρώτη από όλους. Και η κυβέρνηση πρώτη από όλους. Δεν το έκανε. Μακάρι να σταματήσουμε εδώ. Όπως επεσήμανε η κυρία Κουτσούμπα, η κατάσταση αυτή θα πρέπει να προβληματίσει τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν στη συνεργασία όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστούν συλλογικά τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να προβληματίσει και την ίδια την κοινωνία, καθώς η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί περιουσία όλου του ελληνικού λαού. Μας βάζει και μπροστά στο πρόβλημα να μην πέσουμε στην παγίδα της εσωστρέφειας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η κουβέντα έγινε στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Η απάντηση δεν είναι τα μουσεία μας να γίνουν αστακοί ή να περιφρούνται από ένοπλους φρουρούς. Γιατί τα μουσεία είναι χώροι πολιτισμού πάνω απ' όλα. Δεν είναι θησαυροφυλάκια. Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταφέρουμε να πείσουμε και την κοινωνία ότι τα μουσεία είναι ζωντανοί χώροι και όταν λέμε μουσείο δεν αναφερόμαστε σε ένα μαυσολείο. Για μας λοιπόν η καλύτερη προστασία είναι τα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι να είναι ανοιχτοί στην κοινωνία, να αγκαλιάζονται από τους επισκέπτες, να αγκαλιάζονται από τις τοπικές κοινωνίες, να αποτελούν ανοιχτούς χώρους εκπαίδευσης και παραγωγής πολιτιστικής συνείδησης. Είναι ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας ολόκληρης να ιεραρχήσει ξανά αξιακά τις προτεραιότητές της. Για μας και πιστεύουμε και για όλη την ελληνική κοινωνία, ο πολιτισμός αποτελεί τον κοινό μας τόπο και τον κοινό μας προορισμό. Τα περιοικονομία στο κράτος είναι προφάσεις. Εντελώς προφάσεις αναμαρτίες, κάτι που αποδεικνύεται κιόλας από πολλά πράγματα που γίνονται, γιατί οι οριζόντιες περικοπές πλήττουν οριζόντια κυρίως τα κοινωνικά αγαθά και το κράτος πρόνοιας και τον πολιτισμό. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να ξεκινήσει ένα σοβαρό διάλογο για τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, με όλα τα σωματεία εργαζομένων και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτό, όπως συνέχισε η κυρία Κουτσούμπα, αναφέροντας παράλληλα πως ο Σύλλογος θα αναλάβει διεθνή πρωτοβουλία για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάγκης προστασίας της ως κοινής περιουσίας του ελληνικού λαού, των λαών της Ευρώπης και ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα απευθυνθούμε πρώτα και κύρια στους συναδέλφους μας αρχαιολόγους των ξένων σχολών και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν δουλέψει και στην Ελλάδα, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση, έχουν δουλέψει και με τους Έλληνες αρχαιολόγους και τους Έλληνες εργαζόμενους στον πολιτισμό και θα ζητήσουμε να γίνουν πρέσβεις της ανάγκης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στις χώρες τους. Θα απευθυνθούμε επίσης στους διανοούμενους που στηρίζουν αυτή τη στιγμή τη χώρα μας διεθνώς και στα κινήματα που αναπτύχθηκαν στις πρωτεύουσες της υπόλοιπης Ευρώπης που υπερασπίζονται τον ελληνικό λαό και τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά γιατί δείχνουν ότι πλέον όλη η προπαγάνδα που γινόταν από τα διεθνή μημεία για τους τεμπέληδες Έλληνες, για
για το ότι φταίμε για την οικονομική κρίση και για όλα αυτά τα πράγματα έχει αρχίσει να κοπάζει. Καταλαβαίνουν όλοι ότι η μοίρα των λαών της Ευρώπης είναι κοινή και ως τέτοια πρέπει να την αντιπαλέψουμε. Και θα ζητήσουμε σε αυτά τα κινήματα να συμπεριλάβουν στην οπτική τους και το κομμάτι των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και τα μνημεία, ξέρετε, είναι υλικά, είναι και άειλα. Όσο σημαντικό μνημείο είναι το ιερό του Δία στην Ολυμπία, όσο σημαντικό μνημείο είναι ο Παρθενώνας, άλλο τόσο σημαντικό ιστορικό μνημείο και ιστορική προσφορά της Ελλάδας είναι η δημοκρατία. Ακολούθως, το λόγο έλαβε και ο αρχαιολόγος της 6ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πατρών Βασίλης Αργυρόπουλος, ο οποίος επεσήμανε πως η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι θέμα όλης της κοινωνίας. Τα μέτρα που εκ των υστέρων παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού με τις ομάδες εργασίας για τη διαφύλαξη των μουσείων, για την φύλαξη μάλλον των μουσείων, δεν φτάνουν. Πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόσει άλλη πολιτική. Πολιτική που να πηγαίνει στην πηγή. Να πηγαίνει στο ίδιο το μνημείο. Γιατί το μνημείο δεν είναι μόνο να το φυλάξουμε με αστυνομικά μέτρα, αλλά να τον φυλάξουμε και από το χρόνο και από τις καιρικές συνθήκες. Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο αρχαιολόγος της 7ης Εφορίας Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος έκανε μια εκτενή παρουσίαση των κλαπέντων αντικειμένων από το Μουσείο της Ολυμπίας, ενώ ανέγνωσε και ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη, τα λόγια του οποίου έγιναν οδηγός για όλους όσους θέλησαν να ασχοληθούν με την αρχαιολογία. Είχα δύο αγάλματα, περίφημα, μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο, ατόφια. Φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλεια είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στο Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων. 1000 τάλαρα γύρευαν, πήρα τους στρατιώτες και τους μίλησα. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε, να μην καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε.